Αλέξης. 7-6. Ποιος. Βάλτο αγόρι του. Βάλτο αγόρι. 7-6. Ποιος. Ποιος. Βάλτο αγόρι του. Βάλτο αγόρι. Διαβατήρης. Θα στο κήπεδο. Θα πετάξει την μπάλα από τη σέντρα. Καλά. Σούταρα από τη σέντρα ο Θεόφωτος. Ο σούταρα από τη σέντρα ο Θεόφωτος. Με ο χρόνος στρατέτης που δεν απέμπαινε τίποτα άλλο να κάνει ο Νεματίδης. Αλλά το τόλμησε γι' αυτό. Κοιτάξτε ξανά από που σουτάρει. Και σουτάρει και σωστά. Δεν μετράει την μπάλα. Εδώ ξανά η φάση. Καρπό η μπάλα διασύζει το κήπεδο. Νεματίδης. Υποπίεση για τρεις. Φαίνει σε δύσκολη θέση. Απλά, εντάξει, μετά από κάποια στιγμή, ωραία, ανακοίνωσα, είπα την απόφασή μου και πλέον έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό. Αυτό δεν υπάρχει, πλέον τελείωσε. Είναι τέτοιο. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω δεν είναι το... Εγώ μπαίνω μέσα και χαίρομαι. Έχω φτάσει στα 36 μου και παίζω γιατί μου αρέσει. Παίζεις με 15.000 κόσμο, χαίρεσαι, βλέπεις τραγουδάνε, βλέπεις τους συντέχτες να παλεύουν. Αυτό εγώ σε δύο παιχνίδια θα τελειώσει και δεν θα το ξαναζήσω. Χαίρομαι, το απολαμβάνω και προσπαθώ να είμαι χαρούμενος και υγιής μέσα. Αυτό που κάνω να το χαίρομαι για 2-3 μήνες ακόμα όσο δεν κάνω. Και μετά θα σταματήσω, εντάξει. Μπορεί να γίνει μια καλή εμφάνιση, μπορεί να γίνει κάτι κακή. Εγώ το μόνο που μου αρέσει είναι θέλω να φύγω έτσι αισθάνομαι και θέλω να φύγω ψηλά. Γι' αυτό έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι λυπηρό όταν παίξει το ψήφι και σε παλαιότερη συνέντευξή μου. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια θα λείψει και στον ένα και στον άλλον αυτή η ανταγωνιστικότητα μέσα στο παρκέ. Αλλά μόνο μέσα στο παρκέ. Φέρετε Τούμπα. Εντάξει, παιδιά, παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν παίζουμε με κάποιον. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έχει χαρακτήρα, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες με πολύ μεγάλη ποιότητα. Σαφώς ήταν πολύ δύσκολο. Σαφώς ήταν πολύ δύσκολο, το ξέραμε. Εκτός δεν φορά εσένα. Του χρόνου, εδώ πάλι. Του χρόνου, εδώ. Εδώ, του χρόνου. Να πάω, εδώ είναι η οικογένειά μου. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Ποτέ κανείς δεν μπορούσε να κάνει το παρκέ τόσα πολλά όσα κάνει αυτός. Ο πιο ολοκληρωμένος. Κλέβει ο Διαμαντίδης από τον Βλαμμένο του Στραφή στο Μπατίστ που θα ισοφαρίσει, θα κερδίσει και το φάουλ. Ο φινάλε. Διαμαντίδης. Υποπίεση για τρεις. Διαμαντίδης ερπατάει γερά και ητάται τον Διαμαντίδη. Διαμαντίδης. Θα
πάει πάλι μέσα.